Συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα και πάμε τώρα στην ανάρτηση του Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος ξαφνικά, όταν ας πούμε μέχρι προχθές που στήριζε την ξαδέρφη για υποψήφια ευρωβουλευτή, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, με σημεία ΣΥΡΙΖΑ ο Απόστολος. Λοιπόν, τώρα που η ξαδέρφη δεν εξελέγει και την κέρδισε ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, Lifestyle, Survivor κτλ, που τον απαξιώνανε, κέρδισε όμως. Survive, θα είσαι λίγο μαζί μας να μας τα πει. Πώς κέρδισε την Γκλέτσου. Λοιπόν, ξαφνικά άλλαξε ο Γκλέτσος και θεωρεί το κόμμα. Τώρα μιλάει για τσίρκο. Αυτό το παιδί μας απογοήτευσε, ο Κασελάκης. Κάνει επίδειξη πλούτου και βέβαια υπάρχει πλέον θέμα ταυτότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις. Συνεχίζει και κάνει. Εδώ και δύο μέρες συνέχεια κάνει αναρτήσεις. Κυβίστηση λέγεται αυτό. Κυβίστηση. Τι απογοήτευση είναι αυτή. Αυτό το παιδί, μέσα στη μεγάλη μας θλίψη για τη φυγή του Αλέξη του Τσίπρα, το αντιμετωπίσαμε σοβαρά. Μιλάμε για τον αρχηγό και για την παρούφα που επίσημα ξεστόμησε για να ψαρέψει σε ψηφαλάκια. Όχι, όχι. Από το Βουτάο μέχρι το θαύμα και την επίδειξη πλούτου στον Ευαγγελάτο, ενώ έχουμε πει για την έννοια στράτευση στην αριστερά, έτη φωτός. Αν δεν με συγχωρήσουν γιατί λέω τις αλήθειες, θα πεθάνω ασυγχώρητος. Ακριβώς γι' αυτό αποχωρώ. Δεν θα με κοροϊδεύουν άλλο. Έχω δώσει χρόνο, λεφτά και υγεία για τις ιδέες που κάποιοι κάνουν παιχνίδια, μόλις χθεσινή, κοντά 4 δεκαετίες. Υπάρχει μεγάλο ταυτοτικό θέμα, το οποίο αργήσαμε ίσως, αλλά βεβαίως το καταλάβαμε. Τέλος. Αν δεν κάνει κάτι ο Τσίπρας, σπίτια μας. Δεν είναι θέμα προσωπολατρείας. Κάποιος να κάνει για τη δουλειά. Εδώ μιλάμε για απίθανα πράγματα. Τσίρκο. Ναι, κάνει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, Απόστολε, να σε ενημερώσω, κάνει rebranding. Με Γάλλους, από τη Γαλλία δηλαδή, επικοινωνιολόγους. Κάνει rebranding και τώρα θα παρουσιάσει τι ένας καινούριος Τσίπρας. Να διαβάσουμε ανάρτηση του κυρίου Γκλέτσιου 22 Σεπτεμβρίου του 2023. Έχει κάνει το ατόπιμα ο κύριος Κασελάκης στην Κύπρο και έχει μιλήσει για κρατήδιο. Κάτι το οποίο είπε ότι ήταν ελεκτικό, το πήρε πίσω κτλ. Γράφει ο κύριος Γκλέτσιος τότε για το κατεχόμενο, για το ψευδοκράτος. Σας πείραξε μια λάθος έκφραση που στο κάτω-κάτω είναι και αλήθεια συχάματα. Είχε πει τότε ο κύριος Γκλέτσιος. Τώρα όμως, όπως είδατε, μεγάλος, ο τεράστιος Απόστολος Γκλέτσος. Ναι, ο πολιτικός λόγος, κύριος. Μα το θέμα είναι όμως, τι μπορεί να τον ενόχλησε τόσο πολύ. Δεν βγήκε η ξαδέρφη. Γιατρός το εσύ. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν βγήκε η ξαδέρφη και τώρα βρεις το Κασελάκι. Εκείνος δεν είναι σε καμία λίστα. Και το κρατήσω εξόφθαλμα, δηλαδή έχει υπάρξει και αυτός πολιτικός. Ναι, γιατί τον Απόστολο τον έχεις. Δεν είναι θερμόαιμος ο Απόστολος. Δεν είναι. Άμα να τρέχαμε σε δηλώσεις, φαντάσου τι θα βρίσκαμε από τις αναρτήσεις. Περίμενα να δείξω αντικειμενική κρίση βασικά.